Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παράσχο Κατομέρη και τον κύριο Νικόλα Κολίτσα. Ο κύριος Κατομέρης είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας εδώ του χώρου και ένας λάτρης του μπάσκετ. Και ο κύριος Κολίτσας είναι ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μήλωνα. Κύριε Κατομέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε στην οικογένεια του Μήλωνα με αφορμή τα παιδιά σας, γιατί από ό,τι γνωρίζω παίζουν στο Μήλωνα. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για την μπασκετική σας πορεία. Καλημέρα από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την επίσκεψή σας στο χώρο μου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, γιατί είναι ένα ιστορικό σωματείο το οποίο πάντα θαύμαζα και πάντα αγαπούσα. Και σαν λάτρης του μπάσκετ, ο Θεός μου ευλόγησε να βρεθώ κοντά στην οικογένεια του Μήλωνα, στον προπονητή τον Αποσκήτη, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου προπονητές και αθλητές, γιατί εγώ είμαι πιο παλιό στον χώρο. Έπαιξα 24 χρόνια μπάσκετ ασταμάτητα και έμεινα και 6 χρόνια προπονητής. Σε αυτά τα 30 χρόνια γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς λόγω του φόρτου εργασίας αναγκάστηκα να αποσυρθώ από την ενεργό δράση και ασχολούμαι όσο μπορώ απ' έξω. Με αφορμή λοιπόν τα παιδιά μου, ο μεγάλος μου γιος είναι προπονητής του μπάσκετ και ο μικρός μου γιος είναι αθλητής του Μήλωνα. Ορμόμενος λοιπόν από όλα αυτά, βρέθηκα στη μεγάλη τιμή να γίνω και μέλος και από τη μεριά μου να βοηθήσω όσο μπορώ αυτό το ιστορικό σωματείο να επανέλθει εκεί που πραγματικά ανήκει. Έχω γνωρίσει ανθρώπους όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κ. Κολίτσας, ο κ. Ακελαρίδης και όλοι οι άνθρωποι έχουν εκπλαγεί πραγματικά, γιατί έχω γνωρίσει και σε άλλες ομάδες ανθρώπους, αλλά το ήθος του σωματείου και οι άνθρωποι πραγματικά με έχουν εκπλήξει. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του σωματείου μας, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματικά στηρίζει όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Μήλωνα και δίνει την αμέριστη αγάπη και ζήλο για τις ομάδες και για όλα τα αθλήματα, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι το βόλεϊ, είτε είναι το τένις. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε, ότι και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση ενδεχομένως με τη σωματεία. Η αγάπη, η πραγματική αγάπη. Εσείς σε ποια ομάδα είχατε διατελέσει προπονητής? Καταρχήν να σου πω, ξεκίνησα σαν αθλητής στην Εστία Φιλίας, στα Πετράλωνα. Επειδή πάντα ήμουν εργαζόμενος νύχτα, τότε η αγορά ήταν νύχτα, μετά μεταπήθησα στο Ρουφ, πήγα μετά στο Ρουφ 80, κύριο Κομιώτη, στη συνέχεια πήγα στον Αιγαία, στον Κολονό, όλες οι μικρές κατηγορίες, κινόμουν ανάμεσα σε Α και Β κατηγορία. Τα χρόνια εκείνα βέβαια το μπάσκετ, οι κατηγορίες αυτές ήταν σαν να λέμε Β' Αθηνικό και Α2. Ναι. Πολύ δυνατή κατηγορία. Συνέχεια έπαιξα το παράδειγμα με Ρωσία και έκλεισα την καριέρα μου στην Ακαδημία 89, παλιό παλιό, η οποία ονομάστηκε στη συνέχεια Ίκαρος. Η Β' Ικάρου τότε που λέγαμε. Σαν προπονητής έκανα κατέλεσα προπονητής εφηβικού και αντρικού στην Ακαδημία 89, στις γυναίκες της ΦΕΑ στη Φιλία Φιλαδέλφια και σταμάτησα εκεί την καριέρα μου και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και νιώθω πολύ γεμάτος και πραγματικά ευλογημένος που λένε όλοι οι αθλητές. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ και κάνω αυτό και σας υπόσχομαι ότι θα βοηθήσω με όλη μου τη δύναμη από τη μεριά μου να επανέλθει ο Μήλωνας εκεί που πραγματικά ανήκει. Το ξέρουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θέλω να κάνω μία ακόμα ερώτηση όμως με αφορά το μπάσκετ. Τώρα παίζετε καθόλου έστω τώρα τεχνικά με την παρέα σας? Ναι, φυσικά. Βλέπω το πόδι μου, αν κοιτάξω το πόδι μου, φοράω πότε, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω, παίζω. Όσο μπορώ, παίζω. Και έχω εγκυρίσει και το γόνατό μου. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω. Ακόμα και στην ηλικία που είμαι τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να ασχολούμαι ενεργά. Σε μια ομάδα βετεράνων. Εντάξει, εντάξει. Όχι, το αγαπάω πάρα πολύ και δεν το ήθελα πολύ. Τέλο πάντων, δεν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Για όλου μα άρθει κάποια στιγμή.
Επομένως, ο λόγος στον κύριο Κολίτσα. Γεια σας και πάλι. Εμείς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Μήλωνα, καλωσορίζουμε τον Πάρη του Κατομέρη στη μεγάλη οικογένεια του Μήλωνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είναι κοντά μας για να πάμε τον Μήλωνα εκεί που αξίζει. Να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία που πρέπει να είναι. Όπως βλέπετε όμως, φοράμε μπλούζα με το λογότυπο της επιχείρησης εδώ του κυρίου Κατομέρη. Είναι μια χελώνα. Θα μας μιλήσετε λίγο για το συγκεκριμένο χελωνάκι, που είναι πολύ γλυκούλι. Λοιπόν, είναι ολόκληρη ιστορία. Ξεκίνησε από ένα όνειρο που είχα τυχαία. Έφτιαξε ένα ξενοδοχείο με τα αδέρφια μου στο Ρέθυμνο, που είναι η καταγωγή της μητέρας μου. Και εκεί εμφανίστηκαν οι χελώνες, ήταν μια μουδιά και το ονόμασα Καρέτα Καρέτα και ξεκίνησα από εκεί, έφτιαξα στα τιμολόγια μου, όταν προσέξω τα τιμολόγια μου, έχουν πάνω χελώνα. Χελώνα μάλιστα, που παίζει μπάσκετ, αν βλέπω καλά. Ναι, και καρφώνει και σε μια μπασκέτα την μπάλα στο καλάθι, αν το δείτε, και χελώνες παντού. Στο μαγαζί μου. Βλέπουμε εδώ επομένως και τις δύο σας αγάπες συνδεδεμένες σε ένα τιμολόγιο. Η χελώνα και το μπάσκετ. Και το μπάσκετ, βέβαια. Είναι ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι αγάπησα και πιστεύω θα με συνοδεύσουν και στο υπόλοιπο της ζωής. Και είναι και το λογότυπο της επιχείρησης. Και της επιχείρησης, παντού. Πείτε μας για την επιχείρησή σας. Η επιχείρηση μου είναι χοντρική πώληση απορροπευτικών. Έχω 4 μαγαζιά. Είμαι 44 χρόνια στον χώρο. Έχω γνωρίσει την αγορά από τη νύχτα, από τα δύσκολα χρόνια. Διαδέχτηκα τον πατέρα μου, όπως και τα δύο μου αδέρφια. Είμαστε μαζί όλοι, έχουμε υγιείς επιχειρήσεις, δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί είμαστε πολύ εργατικοί άνθρωποι. Και πάνω απ' όλα, με γνώμονα την ετοιμότητα, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Και παράλληλα με αυτή, βρίσκουμε διέξοδο στο μπάσκετ. Κάποτε πριν 6-7 χρόνια είχα φτιάξει και ομάδα μπάσκετ στη Λαχανοβορά και βέβαια τότε ακούστηκε και Κινέζικο. Όταν βρέθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο και χτύπησα την πόρτα και λέω, κύριε, καλημέρα σας, θέλω να φτιάξω μια ομάδα μπάσκετ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λαχανοβοράς. Ακούστηκε, γιατί ξέρετε, ο χώρος εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν. Και ήταν κάτι πρωτοποριακό. Ναι, πρωτοποριακό. Αγκαλιάστηκε τόσο πολύ. Επί 3 χρόνια είμαστε πρωταθλητές στο εργασιακό πρωτάθλημα. 3 χρόνια πρωτάθλημα. Power δηλαδή, Power. Να είχαν αγορείτες. Φτιάχνουμε 2 ομάδες, γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν. Πολλές φορές αλλάζαμε τις φανέλες για να παίξουν όλοι οι παίκτες. Ενώ όλες οι ομάδες προσπαθούν να συμπληρώσουν ομάδα, εμείς είχαμε τριαντάδα, όχι δεκάδα, εδώ δεκάδα. Κάναμε 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση στο κλειστό της Αρτάκης, γιατί λόγω της εμπειρίας μου και λόγω ότι ήμουν προπονητής, κάναμε κάθε προέμαση για εδώ στο Δήμα Προσωπικού του Λάνης, το γήπεδο, και κάναμε 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Οι περισσότεροι έμποροι αδυνάτησαν, και δεν θα κάνω προπόνηση σκληρή, κανονική προπόνηση. Και... δηλαδή ερχόντουσαν εδώ το πρωί, ξεφορτώνανε κατά τις 4 και πήγαν από Αρτάκης. Ερχόντουσαν το πρωί, 10:30 με το 12:30 κάνουν την προπόνηση, μετά την προπόνηση έρχονται κατευθείαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπόρων, παύλα αθλητών, παύλα ακολούθησαν και τα παιδιά τους στο μπάσκετ, και συνεργάστηκαν εμπορικά και αθλητικά. Και εσείς που είστε επαγγελματικών σχέσεων. Βεβαίως, και εσείς είστε επαγγελματικών σχέσεων. Και τι θα έγινε η ομάδα αυτή. Κάποια στιγμή κουράστηκε γιατί ήταν πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνει. Αν έρθετε. Θέλει τρέξιμο. Βλέπετε πόση ώρα καθόμαστε εδώ και πόσοι άνθρωποι φωνάζουν. Και τα τηλέφωνα χτυπάνε, δεν προλαβαίνουν. Γι' αυτό και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Και σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και για το γεγονός ότι σας έχουμε δίπλα μας στο Μήλωνα σαν χορηγό της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κολίτσα. Εμείς σας ευχόμαστε καλές δουλειές, καλή συνέχεια. Και τον κύριο Αποσκήτη, έτσι.
και τον κύριο Αποσκήτη. Παρέλειψα να αναφέρω ένα μεγάλο αθλητή, παύλα προπονητή, ο οποίος πραγματικά τον συνάντησα και σαν παίκτη και σαν προπονητή στην καριέρα μου και πραγματικά και η γυναίκα μου και εγώ και όλοι οι αθλητές, ο Σύνητο Κώστα, όπως είναι και ο αδερφός, αλλά ειδικά τον Κώστα, ο οποίος πραγματικά είναι συγκινητικά καλό παιδί, καλός αθλητής και καλός προπονητής. Και του εύχομαι καλή σαν διδομή, όπου και αν βρίσκεται και ό,τι και αν κάνει στη ζωή του, πραγματικά από την καρδιά μου. Οπότε μιλάτε για τον κύριο Σύνη Δίνο. Μάλιστα, καλό καλοκαίρι να έχει και από εμάς, όπου και να βρίσκεται. Πιστεύω ότι τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κολίτσα και τον κύριο Κατομέρη. Άρια Μεσορροπιά για το Μήλον TV. Η αγάπη που είχα για το μπάσκετ με έκανε να κάνω υπερβολές, θα έλεγα. Παραδείγματος χάρη, μία ταλίκα την οποία την είχα σε ένα αποθηκευτικό χώρο, έφτιαξα από τη μία το 1987 το θρίαμβο της εθνικής μας και από την άλλη το θρίαμβο του 2005. Και αυτό έχουν περάσει όλοι οι αθλητές και το έχουν δει και μου έχουν δώσει και συγχαρητήρια και νιώθω υπερήφανος γι' αυτό. Και δεν μετάνιωσα ποτέ που έπαιξα μπάσκετ. Και θα με ακολουθεί μέχρι το τέλος της ζωής μου. Είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Μαλίδες, Σταυρόπουλος, Γκάλης, Γιαννάκης και Φιλίππου. Και Λινάρδος. Και με πόσους από αυτούς δεν έχουμε παίξει, Με πόσους δεν έχουμε παίξει.